Γεια σε όλους τους μαγγελικά μας και σήμερα θα κάνουμε άλλο ένα βίντεο για το One Piece, στο οποίο και θα αναλύσουμε τι ακριβώς παίζει με τους 5 Elders. Γνωστοί λοιπόν στον κόσμο του One Piece ως η ανώτατη αρχή του World Government, οι 5 Elders είναι οι κυρίαρχοι όλου του κόσμου, έχοντας τρομακτική πολιτική δύναμη, η οποία σε κατάταξη βρίσκεται κάτω μόνο από τους Gold Nobles και την Nim. Οι Γκοροσέοι λοιπόν λόγω της θέσης τους έχουν τον απόλυτο έλεγχο όλων των οργανώσεων και ομάδων που έχουν σχέση με το World Government, όπως π.χ. είναι η CP0 και όλοι οι Marines. Ακόμα και αποφάσεις και διαταγές του Fleet Admiral, ο οποίος είναι και το κορυφαίο πρόσωπο των Marines, μπορούν να ακυρωθούν σε δευτερόλεπτα από τους Γκοροσέοι. Επίσης έχουν το δικαίωμα να καλέσουν Buster Call σε οποιοδήποτε νησί θεωρούν επικίνδυνο, όπως επίσης μπορούν να πασάρουν αυτό το δικαίωμα σε οποιοδήποτε άλλο κατώτερο μέλος του World Government, πιστεύουν αυτοί. Οι αποφάσεις τους είναι αυτές που γενικά δημιούργησαν τον κόσμο του One Piece τα τελευταία 900 χρόνια, κυρίως γιατί οποιοδήποτε ασχολούταν με το Void Century έβρισκε το θάνατο μετά από τις διαταγές τους. Είναι ξεκάθαρο ότι οι θέσεις στην κυριαρχία στο World Government δίνονται ανάλογα τη δύναμη, οπότε γνωρίζοντας αυτό, νομίζω πως είναι πολύ λογικό στην κορυφαία και πιο δυνατή οργάνωση του κόσμου του One Piece να βρίσκονται εξίσου πολύ δυνατοί χαρακτήρες. Πιστεύω πως δεν είναι και απίθανο να είναι όντως τα πιο δυνατά μέλη του World Government. Αυτό φαίνεται επίσης και από τις εμφανίσεις τους, καθώς πέρα από το ότι είναι τρομακτικές φάτσες, είναι και γεμάτη πληγές, οπότε δεν βγάζει νόημα το να είναι μόνο πολιτικές φιγούρες του World Government, γιατί δεν θα μπαίνανε ποτέ στη θέση να πολεμήσουν έτσι ώστε να αποκτήσουν πληγές. Ακόμα και το ότι ήταν τελείως ok το να είναι μόνο τους με το Shanks σε ένα δωμάτιο, μας λέει κάτι. Δεν νομίζω τόσο σημαντικές φιγούρες για την ισορροπία του κόσμου να καθόντουσαν σε ένα δωμάτιο με έναν από τους πιο δυνατούς χαρακτήρες του One Piece, ο οποίος και προφανώς μπορούσε να τους σκοτώσει όποτε ήθελε. Πολύ ενδιαφέρον επίσης είναι το ότι ο καραφλός Γκοροσέοι που μοιάζει με τον Johnny Sins φαίνεται να έχει στην κατοχή του ένα σοντάκι τέτσου, κρίνοντας δηλαδή από την εμφάνιση του σπαθιού αυτό καταλαβαίνουμε. Και προφανώς το να έχεις ένα τέτοιο σπαθί δεν είναι και ό,τι πιο εύκολο. Πρέπει να έχεις πολύ δυνατό χάκι και will για να καταφέρεις να αποδείξεις το σπαθί ότι είσαι αντάξιος του. Πολύ πρόσφατα είδαμε και για τον Ζόρο πόσο δύσκολο ήταν να κερδίσει την εμπιστοσύνη του Ένμα, το οποίο δεν είναι και απίθανο να είναι χειρότερη κατηγορία σπαθί. Συγκεκριμένα πιστεύω ότι το σπαθί του Johnny Sins είναι ένα από τα 12 Supreme Graded Swords, όπως του Whitebeard, του Mihawk και του Roger. Οπότε για να μπαίνει σε μια πρόταση με όλα αυτά τα μεγάλα ονόματα, πιστεύω ότι σε κάνει πολύ δυνατό χαρακτήρα από μόνο του. Αυτή ήταν λοιπόν η γνώμη μου για τους 5 Elders. Θέλω να πιστεύω ότι θα είναι από τους τελευταίους κακούς που θα αντιμετωπίσει ο Λούφι και το κρού του, γιατί μου φαίνεται πολύ ενδιαφέρον και δυστυχώς δεν ξέρουμε τίποτα για αυτούς. Όπως και να έχει, αυτό ήταν το βίντεο για σήμερα. Ελπίζω να σας άρεσε. Άμα σας άρεσε, μην ξεχάσετε να κάνετε μια εγγραφή στο κανάλι μου για να μην χάσετε και τα επόμενα μου βίντεο. Και εμείς θα τα πούμε σε κάποιο άλλο. Γεια σας!